Κύριε Παύλο, ορίστε. Ένα που θα έπρεπε να φωνάζει εντός εισαγωγικών τη λέξη για αυτές τις καθυστερήσεις θα ήμουν εγώ. Γιατί ξέρετε ότι χρόνια φωνάζω αυτή την ιστορία και ιδιαίτερα το τελευταίο έτος και τις καθυστερήσεις που έχουν και τους φόβους που μπορεί να γίνει που μου οδήγησαν και σε παρέτηση, αν θέλετε, από το διοικητικό συμβούλιο. Ετούτης πρόθεσή μου σήμερα δεν είναι να επαναφέρω αυτά τα θέματα εδώ. Έχουν συζητηθεί, έχει καταλάβει ο κόσμος το τι γίνεται, μπορεί να κρίνει η βάση περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι ωφελούν πλέον αυτές τις συζητήσεις. Η συζήτηση είναι να μην χαθεί άλλος χρόνος. Έπρεπε ήδη να είχαμε τελειώσει. Υπάρχει φόβος ακόμα για την 7η Αυγούστου. Πιθανώς θα το ξεπεράσουμε εφόσον γίνει ο ισολογισμός μέχρι την 31η Ιουλίου. Και δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει φωνή αντιπολιτευόμενη για την αντιπολίτευση. Δηλαδή δεν έχει νόημα τώρα ο τόπος ή τραγωδία. Ζει τραγωδία τόσα χρόνια με την κατάσταση που βρίσκεται η κοινοπραξία, το καζίνο, η πορεία, η αγωνία των εργαζομένων, τα έσοδα του Δήμου, η πορεία όλης αυτής της ιστορίας και είμαστε στο παραπέντε να αρχίσουμε τώρα και να λέμε γιατί το παγώ και το πάρω. Αυτό είναι μια παρένθεση χωρίς να αναφέρουμε σε πρόσωπα και πράγματα. Είχα μια σειρά ερωτήσεων να κάνω. Ομολογώ ότι καλύφθηκα με αυτά που είπε ο Δήμαρχος, παραμείνει όμως μία. Και αυτή η μία έχει σημασία, κύριε Καρτσά, για μένα, και θέλω να μου την απαντήσετε εσείς. Εάν η συμφωνία με την Πειραιώς, η οποία προβλέπει κεφαλουχική εταιρεία, καλύπτεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί η Πειραιώς σαφώς λέει ότι συνεννόησε για το 60% πριν από το 106β, υπό τον όρο θα γίνει κεφαλουχική εταιρεία. Εδώ δεν γίνεται τώρα. Γίνεται αύξηση της περιουσίας, όπως είπε ο Δήμαρχος. Πραγματικά δεν το ξέρω, δεν το άκουσα. Ευχάριστη με αυτό. Αλλά όμως ο όρος αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Δεν υπάρχει φόβος γι' αυτό. Και μισό λεπτό, κύριε Καρτσά.